Ομιλία περί πίστεως, όπου παρατίθεται έκθεσης της Ορθόδοξης Ομολογίας. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πρώτον, πιστεύουμε στο Θεό και πιστεύουμε τον Θεό. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Πραγματικά πιστεύω τον Θεό. Σημαίνει ότι θεωρώ βέβαιες και αληθινές τις επαγγελίες που μας έδωσε. Πιστεύω δε στον Θεό σημαίνει ότι φρονώ περί αυτού ορθώς. Πρέπει δε να τα έχουμε και τα δύο. Να είμαστε αληθινοί και στα δύο και να συμπεριφερόμαστε έτσι ώστε και να πιστεύουμε και να πιστευόμαστε από εκείνους που βλέπουν σωστά και πιστοί να είμαστε ενώπιον του Θεού προς τον οποίο απευθύνεται η πίστη. Και ως πιστοί ακριβώς να δικαιούμαστε από Αυτόν, διότι λέγει «Επίστεψε ο Αβραάμ και τούτο υπολογίστηκε για την δικαίωσή του». Πώς λοιπόν πιστεύσας εδικαιώθηκε ο Αβραάμ? Έλαβε από τον Θεό υπόσχεση για το σπέρμα του, που ήταν ο Ισαάκ, ότι θα ευλογηθούν όλες οι φυλές του Ισραήλ. Έπειτα διατάσσεται από τον Θεό να θυσιάσει παιδί ακόμη, τον Ισαάκ, που ήταν ο μόνος δια του οποίου επρόκειτο να εκπληρωθεί η υπόσχεση. Και χωρίς να αντίπει τίποτα, ο πατέρας έστρεψε να γίνει αυτόχειρ του παιδιού του, ενώ θεωρούσε αυτήν την δια αυτού υπόσχεση βέβαιη και έγκυρη. Δεύτερον, βλέπετε ποια είναι η πίστη που δικαιώνει, αλλά επαγγέλθηκε και σε εμάς ο Χριστός. Κληρονομιά ζωής αίδειας και τριβής και δόξης και βασιλείας, ενώ έπειτα παρήγγειλε να φτωχεύουμε, να νηστεύουμε, να ζούμε με ευτέλεια και θλίψη, να είμαστε έτοιμοι για θάνατο, να σταυρώνουμε τους εαυτούς μας μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Εάν λοιπόν σπέβδομαι προς αυτά και πιστεύουμε εκείνη την Ευαγγελία του Χριστού, πραγματικά επιστέψαμε τον Θεό κατά το παράδειγμα του Αβραάμ και τούτο θα υπολογιστεί για την δικαίωσή μας. Τρίτον, και παρατηρήσατε την ακολουθία των προτάσεων, τότε δηλαδή εδέχθηκε να προσφέρει για σφαγή τον Ισαάκ. Δεν έγινε μόνο ισχυρά μαρτυρία και απόδειξη της πίστης του Αβραάμ, αλλά υπήρξε και αίτιο του ότι ο Χριστός εγεννήθηκε από το σπέρμα του, δια του οποίου ευλογήθηκαν όλες οι φυλές της γης και εκπληρώθηκε η Ευαγγελία. Διότι κατά κάποιον τρόπο ο Θεός έγινε ο φυλέτης αυτών που έδωσε για τον Θεό τον μονογενή και γνήσιο Υιό του. Ο φυλέτης να αντιδώσει γι' αυτόν και την προς αυτόν Ευαγγελία, τον δικό του μονογενή και γνήσιο Υιό. Έτσι και σε εμάς. Η χάρη των εντολών του Θεού, σοφροσύνη και δικαιοσύνη και ταπείνωσης, η υπομονή των κάθε είδους κακώσεων και μετάδοση των αγαθών, καθώς και η κακοπάθεια του σώματος, με νηστείες και αγρυπνίες και γενικώς το να σταυρώνουμε τους εαυτούς μας, μαζί με τα παθήματα και τις επιθυμίες, όχι μόνο είναι απόδειξης ότι πιστεύουμε αληθινά στις Ευαγγελίες του Χριστού, αλλά και καθιστά κατά κάποιον τρόπο τον Θεόν οφειλέτη να αντιπροσφέρει σε εμάς την αίδια και άφθαρτη ζωή και τριβή, την δόξα και βασιλεία. Τέταρτον, γι' αυτό και ο ίδιος απευθυνόμενος προς τους μαθητές του έλεγε «Μακάρι είναι οι φτωχοί, διότι δική σας είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι ελεήμονες, μακάρι οι διωκόμενοι για την δικαιοσύνη και αλίμονος στους πλουσίους, αλίμονος στους γελώντας, αλίμονος στους χορτασμένους, αλίμονός σας όταν όλοι οι άνθρωποι σας κολακεύουν». Αυτός λοιπόν που αποβλέπει όχι προς τα μακαριζόμενα από τον Κύριο, αλλά προς τα ταλανιζόμενα, είπε μου, πώς θα πιστευτεί ότι εμπιστεύεται τον Θεό? Δείξε μου, λέγει, την πίστη σου από τα έργα σου. Και όποιος είναι σοφός, ας δείξει τα έργα του από την καλή συμπεριφορά. Πέμπτον, ότι λοιπόν πιστεύουμε αληθινά τον Θεό,
Δηλαδή αναγνωρίζουμε αληθινές και βέβαιες επαγγελίες, οι απειλές του προς εμάς και περιμένουμε να εκδηλωθούν γρήγορα, δεικνύεται δια των αγαθών μας έργων και της τηρήσεως των θείων εντολών, ότι δε ορθώς πιστεύουμε στον Θεό, δηλαδή καλός και ασφαλός και ευσεβώς φρονούμε γι' Αυτόν, από πού προέρχεται η απόδειξη? Από τη συμφωνία προς τους θεοφόρους πατέρες μας. Ότι δεν το να εμπιστευόμαστε αντιαψεύτως τον Θεό προκαλεί την αντίθεση όχι μόνο από τα πάθη της αρκός και από τις παγίδες του πονηρού, αλλά και από τους εμπαθείς ανθρώπους που θέλουν να παρασύρουν κάτω προς τις εμπαθείς ειδονές. Έτσι και το να πιστεύουμε ορθώς στο μόνο αληθινό Θεό προκαλεί την αντίθεση όχι μόνο από την άγνοια και από τις υποβολές του αντικειμένου, αλλά και από τους δυσεβείς ανθρώπους που τον αρπάζουν και τον ρίχνουν μαζί τους κάτω από τη δική τους απώλεια. Είναι όμως στη διάθεσή μας για κάθε μία από τις περιπτώσεις μεγάλη βοήθεια όχι μόνο από τον ίδιο τον Θεό και από Αυτόν δοσμένη σε εμάς γνωστική δύναμη, αλλά και από τους αγαθούς αγγέλους και από τους θεοσεβείς ανθρώπους που ζουν κατά το θέλημα του Θεού. Έκτον, γι' αυτό η πνευματική και κοινή μητέρα και τροφός μας, η Εκκλησία του Χριστού, σήμερα αφενός μεν αντικηρύσει ολοφανέστερα και δημοσιότερα αυτούς που έλαμψαν κατά την ευσέβεια και αρετή και τις πανίερες συνόδους των και τα θεία δόγματα που διατυπώθησαν σε αυτές, αφετέρου δε αποκηρύσει επισημότερα τους οπαδούς της δισεβίας και τα πονηρά διδάγματα και φρονήματά τους, έτσι ώστε εμείς αυτούς μεν αποστρεφόμενοι, τους δε ορθοδόξους ακολουθώντας, να πιστεύουμε σε έναν Θεό, Πατέρα και Υιό και Άγιο Πνεύμα, από τον οποίο και δια του οποίου και στον οποίο έγιναν τα πάντα, ο οποίος υπάρχει πριν από όλα και πάνω σε όλα και μέσα σε όλα και υπεράνω του παντός, μονάς σε τριάδα και τριάς σε μονάδα, ασυγχύτως ενουμένη και αμερίστως διαιρούμενη, μονάς η ίδια και τριάς παντοδύναμη. Έβδομον, είναι πατήρ άχρονος και άναρχος και αίδιος, μόνος αιτία και ρίζα της θεότητος που ενυπάρχει στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, όχι μόνος δημιουργός, αλλά μόνος πατήρ ενός Υιού και μόνος προβολές ενός Αγίου Πνεύματος. Πάντοτε ον και πάντοτε ον πατήρ και πάντοτε ον μόνος πατήρ και μόνος προβολές. Όχδον, του οποίου ένας είναι Υιός, συναίδιος με Αυτόν και χρονικός συνάναρχος, όχι άναρχος δε, διότι έχει γεννήτωρα και ρίζα, πηγή και αρχή τον Πατέρα, από τον οποίο μόνον προήλθε πριν από όλους τους αιώνες, ασωμάτως, απαθός, αρέστος, γεννητός, αλλά δεν διαιρέθηκε, που είναι Θεός από Θεό, όχι άλλος κατά το ότι είναι Θεός και άλλος κατά το ότι είναι Υιός, πάντοτε ον και πάντοτε ον Υιός και πάντοτε ον ασυγχύτως προς τον Θεό. Λόγος ζωντανός, φως αληθινό, εν υπόστατος σοφία, αιτία και αρχή όλων των δημιουργημάτων, αφού όλα αυτά έγιναν δι' αυτού. Αυτός εκένωσε τον εαυτό του χάρη της συντελείας των αιώνων, όπως προείπαν οι προφήτες, παίρνοντας για μας την δική μας μορφή, και αφού εκκυοφορήθηκε από την αϋπάθενη Μαρία με ευδοκία του Πατρός και συνεργεία του Αγίου Πνεύματος, εγεννήθηκε και ενανθρώπισε αληθινά. Έγινε όμοιος με μας καθόλα πριν της αμαρτίας, ενώ έμεινε ότι ήταν Θεός, αληθινός, σε μία υπόσταση και μετά την ενανθρώπιση ενεργών όλα τα θεία ως Θεός και όλα τα ανθρώπινα πάθη, απαθής και αθάνατος όν και διαμένων ως Θεός εκουσίως δε παθών για μας, κατά τη σάρκα ως άνθρωπος, σταυρωθείς και αποθανών, ταφείς και αναστάς, κατά την
κατά την τρίτη ημέρα και καταργήσαν δια του θανάτου και της Αναστάσεώς του αυτόν που έχει την κυριαρχία του θανάτου. Και μετά την Ανάσταση επιφανής αναλυθεί στον ουρανό και καθίσαν από τα δεξιά του Πατρός, αφού έκανε ομότιμο και ομόθρονο ως ομότιμο το φύλαμά μας, με το οποίο πρόκειται να έρθει πάλι ενδόξως να κρίνει ζώντας και νεκρούς που θα επανέλθουν προς τη ζωή εξαιτίας της παρουσίας του και να αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Αναγνωρίζοντας κι εμείς αισθητό και περιγραπτό τούτο το από εμάς πρόσφυμα του και φύλαμα, εικονίζομαι και προσκυνούμε ευσεβώς και αυτήν που τον εγέννησε παρθενικός και τους ευαρεστήσαντας αυτόν τελείως. Τούτου τα σύμβολα των παθών και μάλιστα των σταυρών τιμούμε και προσκυνούμε ως θεία τρόπαια κατά του κοινού πολεμίου. Την ανάμνηση τούτου τρελώντας κατά την εντολή του καθημερινώς ιερουργούμε τα θεότατα μυστήρια και μετέχουμε σε αυτά. Κατά την παραγγελία τούτου πριν απ' όλα βαφτιζόμαστε και βαφτίζομαι σε ένα όνομα σεπτό και προσκυνητό του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ένατον. Διότι από τον αίδιο και άναρχο Πατέρα εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα, που είναι συνάναρχο με τον Πατέρα και τον Υιό, ως άχρονο. Όχι δε άναρχο, αφού και αυτό ρίζα και αρχή και αιτία έχει τον Πατέρα, από τον οποίο προήλθε, πριν από όλους τους αιώνες, αρέστος, απαθός, εκπορευτός. Και είναι επίσης αδιέρετο του Πατρός και του Υιού, ως προερχόμενο από τον Πατέρα και αναφαδόμενο στον Υιό, που έχει ασύγχυτη την ένωση και αμέριστη τη διαίρεση, που είναι και αυτό Θεός, από Θεό, όχι άλλος μεν ως Θεός, άλλος δε παράκλητος, ως Πνεύμα Άγιο αυθυπόστατο, που έχει την ύπαρξη από τον Πατέρα και αποστέλλεται δια του Υιού, δια την έναρξη αιωνία ζωής, για λαβώνα των μελλοντικών και πάντοτε διατηρουμένων αγαθών που είναι κι αυτό αίτιο όλων των δημιουργημάτων, διότι σε αυτό έγιναν όλα. Το ίδιο και απαράδεκτο με τον Πατέρα και τον Υιό, χωρίς την αγεννησία και την γέννηση. Εστάθηκε δε από τον Υιό προς τους μαθητές του, δηλαδή εφανερώθηκε, διότι πώς αλλιώς θα εστενόταν το παντού παρόν και μη χωριζόμενο από τον Πέμποντα. Γι' αυτό όχι μόνο από τον Υιό, αλλά και από τον Πατέρα στέλνεται και από τον εαυτό του έρχεται. Διότι η αποστολή, δηλαδή η φανέρωση, είναι κοινό έργο Πατρός, Υιού και Πνεύματος. Δέκατον. Φανερώνεται δε όχι κατά την ουσία, διότι κανείς ποτέ δεν είδε ούτε απεκάλυψε τη φύση του Θεού, αλλά κατά τη χάρη και τη δύναμη και την ενέργεια, η οποία είναι κοινή Πατρός, Υιού και Πνεύματος. Διότι ίδιο στο καθένα από αυτά είναι η υπόστασή του και τα υποστατικώς γύρω από αυτήν παρατηρούμενα. Κοινά δε αυτόν δεν είναι μόνο η αφανέρωτη και η υπερώνυμη και αμέθεκτη ουσία, αλλά και η χάρις και η δύναμις, η ενέργεια και η λαμπρότης, η αυθαρσία και η βασιλεία και όλα εκείνα για τον οποίο κοινωνεί και ενώνεται κατά χάρη με τους Αγίους Αγγέλους και ανθρώπους, ο Θεός. Χωρίς να εκπίπτει από το ενιαίο και την απλότητα, ούτε εξαιτίας του μεριστού και διαφόρου των υποστάσεων, ούτε εξαιτίας του μεριστού και ποικίλου και θείων δυνάμεων και ενεργειών. Έτσι πιστεύουμε σε ένα Θεό, σε μία τρισυπόστατη και παντοδύναμη θεότητα και ανακηρύσουμε εαυτούς αυτούς που με τέτοια πίστη ευαρέστησαν τον Θεό, ενώ αυτούς που δεν πιστεύουν με όμοιο τρόπο, αλλά ή εγγενίασαν ιδιαίτερη αίρεση ή ακολούθησαν μέχρι πέρους τους αρχηγούς. Τους αρχηγούς της τους απορρίπτομαι. Να γνωρίζετε δε τούτο, αδελφοί, ότι τα πονηρά πάθη και τα δυσεβή δόγματα αλληλοεισάγονται, πραγματοποιούμενα λόγω της δικαίας εγκαταλείψεως από τον Θεό. Εντέκατον. Ότι λοιπόν το μεγάλο πλήθος των αμαθιών διαπράττονται δια της δυσεβίας, μας το εδίδαξε ο Μέγας Παύλος, γράφοντας περί των Ελλήνων. Επειδή δεν εφρόντισαν να επιγνώσουν το Θεό, αλλά ενώ εγνώριζαν το Θεό,
δεν τον δόξασαν, ούτε τον εσεβάστησαν ως Θεό. Τους παρέδωσε ο Θεός σε νου αδόκιμο, ώστε να πράττουν τα ανεπίτρεπτα, γεμάτους κάθε αδικία, πορνεία, πλεονεξία και τα παρόμοια. Ό,τι δεν πάλι δια της αμαρτίας εισάγεται η δυσέβεια, η απόδειξη παρέχεται από πολλούς που το έπαθαν αθλίως. Ο Σολομών, εκείνος αφού παρέδωσε τον εαυτό του στις αρχικές επιθυμίες, ολίσθησε σε ειδωλολατρία. Ο Ιεροβοάμ, αφού νικήθηκε από άκρα φυλαρχία, εθυσίασε στις χρυσές δαμάνης. Ο προδότης Ιούδας, αρρωστημένος από φυλαργυρία, περιέπεσε στη θεοκτονία. Δωδέκατον, γι' αυτό λοιπόν, επειδή και η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά και ανενέργητη, και τα έργα χωρίς πίστη είναι μάταια και άχρηστα, η χάρη του πνεύματος σήμερα στο σεπτό καιρό της νηστείας και της ενάρετης ασκήσεως συνεδίασε την ανακήρυξη των ορθοτομούντων, τον λόγο της ευσεδίας και την αποκήρυξη εκείνων που δεν εδιάλεξαν την Ορθοδοξία, έτσι ώστε εμείς, σπέβδοντας και στα δύο συνδυασμένα και την πίστη να τη δείξουμε, με τα έργα και τον κόπο το κέρδος να αποκτήσουμε δια της πίστεως. Και την πίστη να επιδείξουμε με τα έργα και τον κόπο το κέρδος να αποκτήσουμε δια της πίστεως. Ναι, αγαπητοί μου. 13. Όχι δε μόνο εισάγονται, διαλύνουν τα πονηρά πάθη και η δυσέβεια, αλλά και ομοιάζουν μεταξύ τους. Και να υπώ λίγα προς την αγάπη σας για τους ετερόδοξους που ανεφάνηκαν στην εποχή μας. Όπως ο Αδάμ, αφού έλαβε εξουσία από τον Θεό να τρώγει από κάθε δέντρο του παραδείσου, δεν αρκέστηκε σε όλα εκείνα, αλλά πειθόμενος στη συμβουλή του αρχικάκου Όφεως, έφαγε και το μόνο δέντρο που είχε προσταχθεί να μην το εγγύσει. Έτσι συμβαίνει και σε εμάς. Ενώ τα υπάρχοντα στο Θεό αγαθά και οι πραγματικά αγαθοπρεπείς δωρεές προτίθενταν από αυτόν για μέθεξη στους φέροντας, συμφώνως προς τον υπόντα. Όλα όσα είναι ο Θεός θα είναι και ο Θεόμενο και ο Θεωμένος δια της χάρη τους, χωρίς την ταυτότητα κατά την ουσία. Υπάρχουν μερικοί που διδάσκουν ότι εμείς μετέχουμε και της ιδίας της υπερουσίου ουσίας και ισχυρίζονται ότι μπορούν να την ονομάζουν αυθεντικός, και μιμούμενοι τον αρχαίκακο όφη παρερμηνεύουν και διαστρέφουν τα λόγια των Αγίων, όπως εκείνος τα του Θεού. Αλλά εμείς, αφού ελάβαμε δύναμη από τον Κύριο, να πατούμε πάνω σε όφης και σκορπιούς και σε κάθε δύναμη του εχθρού, αφού συντρίψουμε εύκολα κάθε μηχανή και παγίδα του, είτε κατά της ευσεβίας, είτε κατά της ευσεβούς διαγωγής, και φανούμε νικητές εναντίον του σε όλα, θα επιτύχουμε τους ουράνιους και άθαρτους στεφάνους της δικαιοσύνης. Μέσα στον Χριστό, τον αδέκαστο κριτή και δοτήρα των ανταμοιβών. 14. Σε αυτόν πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση, μαζί με τον άναρχο πατέρα του και το πανάγιο και αγαθό και ζώπιο πνεύμα του, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων γέννητο.